Και τους ευχαριστώ πολύ. Αυτό το διάστημα, η αλήθεια είναι ότι νιώθαμε μόνοι μας. Η παρουσία σας εδώ είναι συντονιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε τον κλάδο του τουρισμού, ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για το Ξηρόμερο και το Ιόνιο Πέλαγος. Είμαστε Ιόνιο Πέλαγος για την ελευθερία. Και η πρόταση μας να πάρει στο Ιόνιο Πέλαγος να παράγουν ένα ποιοτικό προϊόν το οποίο θα δίνει ταυτότητα και θα παίρνει ταυτότητα από τον τόπο μας. Θέλουμε καινούργια χωροθέτηση στο παραλιακό μέτωπο Αστακού και Μύτικα που στο στρατηγικό σχεδιασμό και του Δήμου και της Περιφέρειας και παλιότερα όμως και των Υπουργείων ήταν για ανάπτυξη ουσιαστικά τουριστικής κατοικίας. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Ειρηνικά, συμβολικά είμαστε εδώ όλοι σήμερα. Δεν προκαλέσαμε και δεν προκαλούμε κανέναν. Και θα συνεχίσουμε για τις επόμενες κινητοποιήσεις μέχρι το δίκαιο αίτημά μας να γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα. Ο δικαστικός άρμος αγώνας συνεχίζεται με τα νομικά και τα επιστημονικά επιχειρήματα. Ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από το νομικό τμήμα της Επιτροπής Αγώνα. Τα δίκαια αιτήματά μας, τα δικαστήρια, τα ανώτερα δικαστήρια του χώρας, θα τα ικανοποιήσουν. Κανένα κλουβί, καμιά παρανομία, καμία χωροθέτηση χωρίς την κοινωνία. Κανένα κλουβί, καμιά παρανομία, καμία χωροθέτηση χωρίς την κοινωνία. Κανένα κλουβί, καμιά παρανομία, καμία χωροθέτηση χωρίς την κοινωνία. Αυτό δεν το εισάγουσε καμία εξουσία, είτε τοπική, όχι του δικού μας, είτε τοπική του νομού, περιφερειακή και κυβέρνηση. Αποτέλεσμα ήταν να χωροθετηθεί και αυτός ο χώρος ο οποίος βλέπετε να γίνει ένα τεράστιο επιβεβαιωτικό πάρκο που σημαίνει ότι όλοι εμείς πρέπει να εκδιωχθούμε από εδώ για να ζήσουν 2, 3, 4, 5 συμφέροντα πόσα είναι αυτά και να χάσουμε όλο αυτό το φυσικό κάλος και φυσικά τον παραθερισμό όλων των οικογενειών, των αποχώρων σας και όλων των παιδιών που ζούμε εδώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι σήμερα ακόμα που η συγκεκριμένη εταιρεία ήθελε να κάνει χρήση της ΠΟΑΗ και να εγκαταστήσει 20 στρέμματα κλουβιά, αυτά που είναι ατερχόμενοι από εδώ, τα οποία τα έχει ήδη εγκαταστήσει, σύν άλλα τόσα που θα έρθουν για 20 στρέμματα, 86 σύνολο τα οποία έχει αδειοδοτηθεί από την αποκεντρωμένη, σημαίνει ότι αυτά πολλαπλασιαστικά θα το κάνουν και οι άλλες υπάρχουν μονάδες και όσες άλλες νέες θέλουν να έρθουν εδώ σε αυτή την περιοχή. Γιατί αυτή η περιοχή βολεύει. Είναι ο χώρος ο οποίος όλοι εσείς, μόνοι και επισκέπτες, είναι ο χώρος ο οποίος ξεκουράζεστε εδώ, παρατηρείτε εδώ, είναι
είναι το απάγιο του καθενός. Και εδώ είναι ο τόπος ο οποίος μελλοντικά μπορεί να πάρει μια ανάσα μεγαλύτερη, αυτός ο τόπος, για να θρέψει την κοινωνία που ζει εδώ, αλλά ακόμα και περισσότερο. Μπορούμε αυτό να το επιτρέψουμε να συμβεί για συμφέροντα ηγετικά και πολιτικά. Μπορούμε δεν η κοινωνία μίλησε και από εδώ και πέρα δεν έχει καμία ευθύνη. Την ευθύνη θα την έχουν όσοι φέρουν τις άδειες αυτές χωρίς την κοινωνία. Επένδυση και φιλοξενία εδώ χωρίς την ψηφοδυνάμη της κοινωνίας δεν υφίσταται πουθενά. Κανείς δεν πάει σε χώρο τον οποίο δεν τον θέλουν. Εμείς δείξαμε 35 χρόνια ότι θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε εδώ. Άρα λοιπόν το μήνυμα το πάρουν όλοι όσοι μας ακούσουν και το πάρουν ακόμα και οι επενδυτές. Για να έχουμε μια ειρηνική συμβίωση πρέπει να ακούγεται και η κοινωνία. Όταν δεν ακούγεται η κοινωνία και τα θέλω της, πώς μπορεί εμείς να καθόμαστε και να περιμένουμε το τέλος μας. Όλες οι κινητοποιήσεις μας θα επεκταθούν και θα κινητοποιηθούν. Τρεφάνω, έκθεση είναι όλοι ξέρουμε. Η κυβέρνηση ως εδώ πέρα τα μάτια. Έστω ένα εκπρόσωπο της πολιτείας να δει τι γίνεται εδώ πέρα. Την αστυνομία έστειλε να προστατεύσουν οι δύο καλλιεργητοί. Τι μας βρώμουσε την έκθεση όλοι. Πού είναι η πολιτεία σήμερα, ένας. Ένας, κυβέρνηση, περιφέρεια, κόμματα. Εκεί μας βρώμουν έτσι λοιπόν. Ορίστε, να η αστυνομία. Για σένα ήρθε. Να για ποιον ήρθε. Λοιπόν, να τελειώνει κάποτε αυτή το πιστό του παράδειγμα. Έχουν κλειστεί όλοι και είναι όλοι από ό,τι ακούσε. Λοιπόν, δεν το βλέπετε. Ποιο είναι η αστυνομία σήμερα εδώ πέρα. Θα προστατεύσω ποιον. Λοιπόν, τι μας προστατεύσουμε. Για να πας στην παραλία πρέπει να πας από εδώ μέσα από τα φουρνάρια. Αυτή είναι σήμερα η κοινωνία, αυτή είναι σήμερα οι εργοδότες, αυτή είναι που παρέχουν πάγα θέσεις εργασίας με 500 ευρώ. Με κίνδυνο να πνίγεται κύριε μεγεθύματα από αυτούς τους κυρίους. Δεν θα κάτσουμε εδώ και δεν πρέπει να κάτσουμε εδώ. Εγώ λέω συμφωνικά και πρέπει να κλείσουμε την κόρτα γιατί είμαστε έξω από την κόρτα. Δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτά να μην έρθουνε, αλλά και αυτά που ήδη υπάρχουν είναι σχεδόν παράνομα. Συμφωνάμε να κάνουμε το δύο. Εδώ είναι. Αυτή είναι η δυναμική η δική μας. Πάμε και προστάμε τον κύριο Αρχόντε. Και εγώ θα τους φτάσουμε. Πάμε να την κερδίσουμε. Αυτό το πλήμα και να Εδώ θα θέλουν τα παιδιά μας να κάνουν μπάνιο. Δήμαρχε, ορίστε η άλλη εξουσία εδώ. Μην σπεκουλάρουμε λοιπόν κατά τα άλλα. Ή σταματάμε με τη δυναμική του κινήματος ή υπογράφουμε χαρτιά πλατιά την υπογραφή μας. Γιατί υπογράφουμε τον θάνατο των παιδιών μας, πώς το λένε, το καπίλευμα αυτού του μπραντς, όπως είπες και στο μήνυμα. Δυστυχώς την πραγματικότητα. Πρέπει να το βάλουμε στα ζεστά. Θέλουμε ή δεν θέλουμε θάλασσα για την υπηρεσία των παιδιών μας να κάνουμε μπάνιο. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Χρήστο, γνωριζόμαστε σαν κάλπικες δεκάρες. Δεν θα ξεφουσκώσω αυτό το κίνημα. Αυτό το
το κίνημα πρέπει να τορθεί για να φύγουν ή να λειτουργήσουν όπως θέλει ο κόσμος. Αύριο έχουν στο κίνημα Μάριο ο Υπουργός. Τι θα πει. Καταλαβαίνετε, αυτό πρέπει να το μήνυμα, ότι δεν θέλουμε, δεν πρέπει να λειτουργήσουν. Σας παρακαλώ τώρα, παιδιά. Τα πράγματα έχουν όνομα. Τις μαύρες σημαίες που κρατήσατε σήμερα, αν πραγματικά θέλουμε να τις σηκώσουμε περισσότερα, πρέπει να ορθώσουμε και το πόη μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ορίζομαστε σαν κάλπικες δεκάρες, Γιώργο. Δεν έχει αξία η πόλη. Πού είστε, διευθυντά? Είναι έχουν άδεια. Έχουν άδεια.